Έχουμε ένα viral βίντεο και μια σχετική σύνδεση, καθώς ένα μικρό αρκουδάκι εκεί στην Φλόρινα, αν δεν κάνω λάθος, σώθηκε από ντόπιους, από κατοίκους, από εθελοντές. Ορφανό το αρκουδάκι. Και μάλιστα είναι και πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι σώθηκε, γιατί είναι ένα από τα λίγα αρκουδάκια που επιβίωσε, επέζησε τόσες πολλές μέρες χωρίς τη μαμά του. Εδώ βλέπουμε βίντεο το οποίο ανέβασε ο Αρκτούρος στο προφίλ στο YouTube για να μας ενημερώσει για την υγεία του. Και οι εθελοντές βεβαίως από τον Αρκτούρο έκαναν τα πάντα για να σώσουν αυτό το μικρό αρκουδάκι, το οποίο ήταν σε μέγεθος μικρότερο και από τα λούτρινα που έχουμε συνηθίσει μάλιστα να βλέπουμε στην Οι κάτοικοι της περιοχής το φρόντισαν σε πρώτη φάση και αμέσως μετά κάλεσαν βέβαια τον Αρκτούρο, τα μέλη του οποίου βρέθηκαν στο σημείο για να παραλάβουν το μικρό αρκουδάκι και για να το μεταφέρουν βέβαια στους χώρους φιλοξενίας, συγκεκριμένα της Καρφέ Αρκούδας. Ο Θωμάς το αρκουδάκι το ονόμασαν. Νόμιζα ο χώρος φιλοξενίας λέγεται ο Θωμάς. Ο Θωμάς έχει και όνομα. Λοιπόν, ο Θωμάς. Να πάμε λίγο στον κύριο Πάνο Στεφάνου. Είναι υπεύθυνος επικοινωνίας Αρκτούρου. Την καλησπέρα μας, κύριε Στεφάνου. Μακάρι σε μια ενημερωτική εκπομπή να είχαμε και απογευματινά μαγκαζίνο να είχαμε τέτοιες ειδήσεις και τέτοια ωραία πλάνα που μας γεμίζουν με αισιοδοξία βέβαια αναφορικά με το πόσο σημαντικός είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και η ευαισθησία του ανθρώπου όταν θέλει. Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε. Αρχικά και για μας είναι φυσικά χαρά να δίνουμε ευχάριστες ειδήσεις στον κόσμο και ξέρετε αυτό το εισπράττουμε και από τα μέσα ακόμα, αλλά φυσικά και από τους πολίτες πόσο πολύ χαίρονται με τέτοιες ειδήσεις, γιατί ήταν στο παρελθόν κυρίως υπήρχαν και διαστήματα που είχαμε συνεχώς αρνητικές ειδήσεις με ατυχήματα που γινόταν τροχαία, με θύματα αρκούδες κατά κύριο λόγο. Συνεπώς είναι και για μας χαρά να έχουμε τέτοιες ευχάριστες και θετικές ειδήσεις. Όμως, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό μας δείχνει όταν ο άνθρωπος δίνει αξία και στα άγρια ζώα, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, ειδικά σε περιοχές όπου ζουν αρκούδες και λύκοι, επικρατεί πολλές φορές ο θυμός ή η τάση έτσι, αντεκδίκησης, γιατί μπορεί να γίνονται κάποιες ζημιές είτε σε ζωικό κεφάλαιο είτε σε αγροτικό, και γι' αυτό δυστυχώς πολύ συχνά έχουμε και χρήση είτε από φόλες είτε ακόμα και να σκοτώνονται ζώα επειδή πυροβολούνται. Όμως σε αυτή την περίπτωση, αν και χάθηκε η μητέρα της μικρής αρκούδας που δεν το γνωρίζουμε για ποιον λόγο, καθώς δεν βρέθηκε και υπό φυσιολογικές συνθήκες μία μαμά αρκούδα δεν αφήνει ποτέ το αρκουδάκι της σε τόσο νεαρή ηλικία, ευτυχώς βρέθηκαν ευαισθητοποιημένοι κάτοικοι από τον πολυπόταμο Φλόρινας, οι οποίοι ενημέρωσαν τον Αρκτούρο και μάλιστα ήταν και πολύ συνεργάσιμοι, ακολούθησαν ακριβώς τις οδηγίες που τις δόθηκαν. Κύριε Στεφάνου, έτσι ώστε το... Ναι, σε περίπτωση που δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση των κατοίκων, η κατάληξη του Θωμά ποια θα ήταν? Πιστεύω ότι δυστυχώς δεν υπήρχε περίπτωση επιβίωσης για το αρκουδάκι. Μιλάμε για ένα αρκουδάκι το οποίο είναι μόλις 3 μηνών. Είναι σε ηλικία που υπό φυσιολογικές συνθήκες ακόμα θυλάζει. Και για να γίνει έτσι, για να το βάλουμε και στη σωστή του διάσταση, τα αρκουδάκια μένουν με την μαμά τους 2 με 3 περίπου χρόνια. Συνεπώς είναι ένα ελάχιστο διάστημα που αν την αποχωριστεί μετά η επιβίωσή του θα ήταν σχεδόν αδύνατη. Μάλιστα. Ξεχωριστό το μήνυμα το οποίο προκύπτει. Οπότε ο Θωμάς οδηγήθηκε στις εγκαταστάσεις, σωστά, στη Φλόρινα. Ακριβώς. Στο Διεθνές Περιβαλλοντικό Κέντρο του Αρκτούρου στην περιοχή του Αμιντέου, όχι στο καταφύγιο που είναι επισκέψιμος χώρος και υπάρχουν άλλες αρκούδες οι οποίες δεν μπορούν να επανενταχθούν στη φύση και ζουν εκεί πέρα για το υπόλοιπο της ζωής τους, αλλά σε ξεχωριστό χώρο, έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με άλλα ζώα παρά μόνο με 1 ή 2 φροντιστές, έτσι ώστε να μάθει και ακολουθείται διαφορετικό πρωτόκολλο, καθώς το αρκουδάκι αυτό θα πρέπει να μάθει να ζει αποφεύγοντας τους ανθρώπους, θα πρέπει να μάθει με κάποιο τρόπο τι θα πρέπει να αναζητεί, τι είδους τροφή θα πρέπει να αναζητεί ανάλογα με την εποχή, θα πρέπει να την ψάχνει. Μάλιστα. Ακόμη και στο έδαφος υπάρχουν δηλαδή τεχνικές που ακολουθούμε έτσι ώστε να του μάθουμε πώς θα πρέπει να ζει στη φύση και του χρόνου περίπου σε τέτοια περίοδο, τέτοια εποχή θα το επανεντάξουμε στη φύση. Μάλιστα, κύριε Στεφάνου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε, να μας πείτε και να μας μεταφέρετε ευχάριστα νέα με το μεγάλωμα του και την ανάπτυξη του Θωμά. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και σε εσάς βέβαια και ο συνεργάτης σας για το έργο
στο οποίο προχωράτε καθημερινά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.